Με τη μετάλλαξη Δέλτα να καλπάζει σε όλη τη χώρα και τους εμβολιασμούς να προχωρούν με βήμα σημειωτών, καθώς το ρακισμένο πλήρως είναι μόλις το 58,5% του πληθυσμού, η πίεση στα νοσοκομεία αυξάνεται επικίνδυνα. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς διπλασιάστηκαν μέσα σε ένα μήνα και πλέον οι ειδικοί προβλέπουν ότι κάποια μέτρα θα μας συνοδεύουν για καιρό. Μάσκα και τα μέτρα ατομικής προστασίας, η προσοχή αυτή στο συνωστισμό, φοβάμαι ότι θα υπάρχει για αρκετά χρόνια ακόμα. Ο έλεγχος της πανδημίας μοιάζει δύσκολος λόγω της μεταδοτικότητας της μετάλλαξης Δέλτα και πλέον για να επιτευχθεί τείχος ανοσίας απαιτεί το εμβολιασμός ή η νόσηση του 85 με 90% του συνολικού πληθυσμού. Με τη μετάλλαξη Δέλτα μιλάμε για... Είναι σαν να τρέχουμε τέλος πάντων σε ένα τέρμα και αυτό το τέρμα συνέχεια να μετακινείται ακόμα πιο μακριά. Τα μοντέλα πάντως που παρουσίασε ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης στην πρωινή εκπομπή του Open τώρα ότι συμβαίνει, δείχνουν ότι η κορύφωση του τέταρτου κύματος βρίσκεται πίσω μας και από εδώ και πέρα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι μια σταδιακή, θα έλεγα αργή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, έτσι ώστε να είμαστε προς το τέλος του μήνα μεταξύ 2,5 και 2.000 κρουσμάτων ως κινητό μέσο όρο. Στις προβλέψεις για το αμέσως προσεχές διάστημα ωστόσο έρχεται να προσθεθεί ο καθοριστικός παράγοντας του ανοίγματος των σχολείων, καθώς οι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση της πανδημίας. Το μέλος της Επιτροπής των Ειδικών Αλκιβιάδης Βατόπουλος μάλιστα υποστήριξε ότι αναζητήθηκε μία μέση λύση για το υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι ένας συμβιβασμός. Προφανώς το ασφαλές θα είναι να κλείνουν τα σχολεία αμέσως, αλλά το υγειονομικά ασφαλές. Αλλά κρίθηκε πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της Επιτροπής ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά. Η επιτάχυνση των εμβολιασμών, ακόμα και στις νεαρότερες ηλικίες, θεωρείται κλειδί για να μπει φρένο στην περαιτέρω αύξηση της διασποράς.